Στην τελική ευθεία είναι το σχέδιο για τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων. Η στροφή στην καθημερινότητα, νομίζω ότι κατά ανάλογο τρόπο έχει και αυτή πολλές δυσκολίες, γιατί έχει το στοιχείο του άγνωστου και πολλές πρακτικές δυσκολίες τις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Εμείς αισθανόμαστε πολύ τυχεροί που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις ανήκουμε στην πρώτη επιλογή του κοινού για την επόμενη μέρα. Σύμφωνα με τα σενάρια που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, στις 4 Μαΐου αναμένεται να ανοίξουν τα μικρά εμπορικά καταστήματα, τα κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής, ενώ στα μέσα Μαΐου αναμένεται να επιστρέψουν στα θρανία οι μαθητές της 3ης Λυκείου και των φροντιστηρίων και να γίνει αποκατάσταση της λειτουργίας των μέσων μεταφοράς. Έως το τέλος Μαΐου προγραμματίζεται να ανοίξουν καφέ, μπαρ, εστιατόρια και να γίνει αποκατάσταση εσωτερικών πτήσεων. Τον Ιούνιο αναμένεται το άνοιγμα των πολυκαταστημάτων, των πολιτιστικών χώρων, των μουσείων, των αθλητικών εγκαταστάσεων, των τουριστικών καταλυμάτων και φυσικά των παραλιών. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματά μας είναι ο συσσωρευμένος όγκος εργασίας. Έχουν υπάρξει σημαντικές αναβολές προγραμματισμένων επεμβάσεων, τόσο ιατρικών. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Να πούμε ότι εδώ και 1,5 μήνα περίπου έχουν ανασταλεί όλα τα τακτικά χειρουργεία τόσο στα δημόσια νοσοκομεία όσο και στις ιδιωτικές κλινικές. Από την άλλη πλευρά, στον τομέα των αισθητικών επεμβάσεων και έχει συσσωρευτεί πολύ μεγάλος αριθμός επεμβάσεων, οι οποίες θα πρέπει να εκτελεστούν. Έχουν ήδη ξεκινήσει να σας κλείνουν ραντεβού για την επόμενη μέρα? Η αλήθεια είναι ότι εδώ και αρκετές μέρες χτυπάνε τα τηλέφωνα και ήδη κλείνουν ραντεβού, μη γνωρίζοντας όμως πότε ακριβώς θα ανοίξουμε, λέγοντάς μας όταν ανοίξετε θέλω να μας βάλετε πρώτους. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος και ψυχολογικά πάρα πολύ πιεσμένος και έχει την ανάγκη να βγει έξω. Αυτό τώρα θα φανεί τις πρώτες μέρες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν σαφείς διαβεβαιώσεις ή και οδηγίες με τους ιδιοκτήτες να αγωνιούν για τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που θα θέσουν για τη λειτουργία τους οι ειδικοί. Πολλές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χώρο της ιατρικής ή επιχειρήσεις στον χώρο της αισθητικής θα πρέπει να την τηρούν υγειονομικά πρωτόκολλα. Θα πρέπει να έχουν συνθήκες λειτουργίας οι οποίες εξασφαλίζουν ούτως ή άλλως την αποφυγή μολυσματικών ασθενειών. Αλλά εδώ ζούμε κάτι πρωτόγνωρο, πιο δύσκολο και ίσως να πρέπει να υπάρξουν πιο εξειδικευμένα πρωτόκολλα. Θα πρέπει και εμείς να εκπαιδευτούμε σωστά το πώς θα προφυλάξουμε τους πελάτες μας και βέβαια τους συνεργάτες μας με υπευθυνότητα. Σημαίνει ότι ακούγονται διάφορα παράδοξα, τα οποία δεν ξέρω κατά πόσο θα εφαρμοστούν. Δηλαδή, μαθαίνουμε ότι ίσως χρειαστεί να τοποθετηθούν κάποια plexiglass, τα οποία και αυτά δεν είναι εφικτό να γίνουν. Το διάστημα της καραντίνας φαίνεται πως ήταν μια καλή ευκαιρία για τους επαγγελματίες να προχωρήσουν σε αλλαγές στα καταστήματά τους, αλλά και να αποκτήσουν περαιτέρω γνώσεις προκειμένου στις δύσκολες μέρες που περιμένουν πως θα είναι οι επόμενες να σταθούν στο χώρο τους ακόμα πιο ανταγωνιστικά. Το είδαμε σε μια καλή ευκαιρία για να ενημερωθούμε ακόμα περισσότερο για νέες τάσεις, νέες τεχνικές. Μπορώ να πω ότι έχουμε κάνει και μια μεγάλη προσπάθεια να βελτιώσουμε τις ήδη υπάρχουσες συνθήκες με την επέκταση των αιθουσών λειτουργίας, τη διεύρυνση των χώρων αναμονής, τη βελτίωση των συστημάτων κλιματισμού.